σχολιάσεις λίγο τα πρόσωπα της τηλεόρασης. Ναι. Έτσι. Ποιο είναι το αγαπημένο τηλεοπτικό πρόσωπο, δηλαδή τι βλέπεις ως επιτοπλίστων όταν ανοίγεις την τηλεόραση, γιατί θα βλέπεις. Περισσότερο από εκπομπές κοινωνικές. Ό,τι θέλεις, ψυχαγωγικές, κοινωνικές. Να πω ονόματα. Ναι, ναι, ναι. Ας πούμε, εμένα μου αρέσει πολύ ο Δημήτρης ο Καμπουράκης. Εδώ πέσαμε σε ένα ναι. διανοούμενο κορίτσι, δηλαδή. Ναι. Δεν είναι ότι και ότι, δηλαδή. Η Νάνση είναι λίγο. Δεν είναι, δηλαδή, ξέρω εγώ, κουσκούς, μπλα μπλα. Και... Αχ, όχι, δεν μου αρέσουν καθόλου αυτές οι εκπομπές. Κι όμως κάπως έτσι ξεκίνησε η Φέση Κορδά. Έτσι, σαν και εσένα και μοιάζεται λίγο στο μαλάκι. Έτσι, ναι, και σαν το μορφούλες και οι δύο. Και ήρθε στην Αθήνα. Είναι πολύ συμπαθητική κοπέλα, αλλά δεν τη βλέπω καθόλου, δεν την παρακολουθώ. Τέτοιου είδους εκπομπές γενικά. Δηλαδή, συγγνώμη, όταν εγώ βγαίνω σε τέτοιες εκπομπές και μιλάω, δεν με βλέπεις. Όχι, εσένα, εσύ γενικότερα, πέρα από το ότι είμαστε τώρα έτσι. Έτσι. Σε βλέπω. Α, άρα, ναι, άρα... Και μου λείπεις πολύ γενικότερα και από εκπομπές. Και όταν βγαίνεις, επίσης, έχω δει πολλές φορές που βγαίνεις και στο Star. Στη φίλη μου τη Λαμπύρη. Η αλήθεια είναι ότι τη Λαμπύρη τη συμπαθώ. Ναι. Άρα έδειξε και συμπάθεια η Νάνση. Ναι, 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 τη Χριστίνα, τη Λαμπύρη τη συμπαθώ. Άρα δεν συμπαθείς πολύ η Σκορδά, συμπαθείς πολύ Καμπουράκι. Ναι. Να πες μας ποιον συμπαθείς και ποιον δεν συμπαθείς. Στην ψύχρα εδώ, για να ξέρουν και τα λατώματά τους. Τατιάνα, τι. Όλα τα λεφτά, η Τατιάνα. Όλα τα λεφτά. Α, εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν τη συμπαθώ την κυρία. Δεν συμπαθείς την κυρία Στεφανίδου, την είπε και η κυρία Στεφανίδου. Ναι. Ο κόσμος εδώ κάνει παιδιά κριτική στη τηλεόραση. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Καλά κάνεις, γιατί να σου πω κάτι. Ναι. Είναι σαν να έχεις βγει στη δική μου εκπομπή. Ναι. Αντί να έχει βγει ένα celebrity και να κάνεις εσύ κριτική. Φυσικά. Μετράει πιο πολύ, γιατί εμείς τα λέμε και λίγο επιτηδευμένα. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι κρύβονται και μερικά πράγματα. Ναι, γιατί όλοι. Ναι. Ποιο άλλο σου τη πάει στην τηλεόραση πολύ. Μου τη πάει. Βασικά. Είναι φωτιά είναι η Νάνση, έτσι φωτιά. Κάποιο συγκεκριμένο τώρα δεν μου έρχεται να σας πω την αλήθεια άλλο. Κυρίως ό,τι έχει να κάνει με μεσημεριανά, ναι, δεν μου αρέσουν καθόλου. Και οι παρουσιαστές φυσικά, ναι, κυρίως. Αν παρουσιάζα όμως εγώ μεσημεριανό, θα έπαιρνα και εσένα στην παρουσιάστρια. Θα έπαιρνα και εσένα. Τέτοια γλώσσα θα την έπαιρνα στην παρουσιάστρια. Λοιπόν, κύριοι κύριοι καναλάρχες της Αθήνας, εδώ είναι η Νάνση. Πού σε βρίσκουνε? Στη Θεσσαλονίκη, ναι, και με βρίσκουνε εδώ στην έκθεση. Κοντά στο περίπτερο 16 είμαστε εδώ με το Euroshop και πουλάμε πραγματάκια. Ανοιχτές και σε τηλεοπτικές προτάσεις. Εγώ τη χαρακτήρισα...